Είναι αστυνομικός και υπηρετεί στο αστυνομικό τμήμα ως αρχιφύλακας. Αφού είδε φωτογραφίες της Ειρήνης Λαγούδη στην τηλεόραση, αναγνώρισε σε ποσοστό 99% το πρόσωπο της γυναίκας που ενεπλάγει στο παρακάτω περιστατικό. Στις 24/12 του 2017, στις 12:04, βρισκόταν σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στη Νέα Μάκρη. Ενώ βρισκόταν εντός, παρατήρησε δύο άντρες, οι οποίοι μπήκαν με ορμή και κινήθηκαν σε διαφορετικούς διαδρόμους συνοφριωμένοι, με έντονο βλέμμα, κοιτάζοντας σαν να ψάχνουν κάτι. Ο ένας ήταν 30 με 35, με ύψος 1,80 και πάνω, λεπτός, ξυρισμένος, με μακριά μαύρα μαλλιά και φορούσε σκούρο μπουφάν. Ο άλλος ήταν 45 με 50 ετών, με ύψος από 1,75 έως 1,80, σωματώδης, καστανόξανθος με μακρύ μούσι και φορούσε σκούφο, καφέ μπουφάν, λευκό πουκάμισο και μαύρο γυλαίκο. Κατά πάσα πιθανότητα τον είχε ξαναδεί στη Νέα Μάκρη το Δεκέμβριο του 2017. Κρατούσε κομπολόι και το χαρακτηριστικό του ήταν ότι στο αριστερό του χέρι και στο λαιμό του έφερε κομποσκίνια. Ο ένας με τα μαλλιά βρισκόταν απέναντι από το μάρτυρα και ο άλλος πλησίασε και συνομίλησε με τη γυναίκα, την Ειρήνη Λαγούδη. Η γυναίκα φορούσε μπες γκαμπαρντίνα κουμπωμένη μέχρι πάνω. Ο μάρτυρας θεώρησε ότι παρεξήγησε τη στάση των δύο ανδρών καθώς έταχναν τη φίλη τους. Στη συνέχεια ο άνδρας με τα μαλλιά βγήκε έξω. Το ίδιο έκανε και η γυναίκα χωρίς κανέναν από τους δύο άντρες. Ο μάρτυρας πλήρωσε, βγήκε έξω και μπήκε στο αμάξι του. Μετά από δύο λεπτά άκουσε φωνές πίσω και είδε από τον καθρέφτη του οδηγού τον άνδρα με τα γένια να φωνάζει τη γυναίκα με πολύ επιθετικό ύφος και τη γυναίκα να το απαντάει με απολογητικό ύφος να ηρεμήσει. Ο μάρτυρας κατέβηκε να δει τι συμβαίνει και βλέπει τον άνδρα με τα γένια να την τραβάει βίαια από τον αγκώνα και να την κατευθύνει από την αντίθετη κατεύθυνση. Μέχρι εκείνο το σημείο η συμπεριφορά του άνδρα προς τη γυναίκα ήταν στα όρια της σωματικής κακοποίησης. Με τις υποδείξεις του άνδρα επιβιβάστηκε η γυναίκα στο πίσω κάθισμα ενός χρυσαφύγιο ταχύ. Ο άνδρας, αφού έβγαλε τον μπουφάν του, επιβιβάστηκε στη θέση του οδηγού και απομακρύνθηκαν με μεγάλη ταχύτητα οδηγώντας πολύ νευρικά. Όταν το θέμα πήρε διαστάσεις και φάνηκε να αμφισβητείται το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, ο μάρτυρας ενημέρωσε τον διοικητή του. Τέλος, αναφέρει ότι το κατάστημα διαθέτει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Να επαναλάβω για μια ακόμη φορά ότι πρόκειται για αστυνομικό. Η μαρτυρία είναι από αστυνομικό και να πω αυτό που έλεγα ενώ βλέπαμε και ακούγαμε τη μαρτυρία του, ότι η Ειρήνη ήταν χαρακτηριστική φυσιογνωμία. Είχε πολύ συγκεκριμένη ελιά στο πρόσωπο. Τουλάχιστον αν κάποιος την έβλεπε και ήταν σε πολύ κοντινή απόσταση, την κρατάς σαν φιγούρα. Ελένη μου, κλείνοντας τη σημερινή μας κουβέντα, τι είναι αυτό το μήνυμα που θέλεις να περάσεις? Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν όλο τον κόσμο, το ξανάπα και πριν, για τη συμπαράστασή του, το site της δικαίωσης, εσάς και όλο τον κόσμο που είναι δίπλα μας. Και θέλω να κάνω μια έκκληση εδώ. Όποιος έχει δει κάτι, είναι σημαντικό για μας, έστω και αν εκείνος δεν το θεωρεί σημαντικό, να μεταβεί σε ένα αστυνομικό τμήμα και να το καταθέσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ή και ανώνυμα, να είστε καλά. Ανώνυμα στην οικογένεια. Γιώργο, μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο Σόμπολε. Σε αυτό το σημείο, Γιώργο, ας μας δώσεις 2-3 στοιχεία περισσότερα για την είδηση που μας είπες την ώρα που έσκαγες στην εκπομπή. Γιατί είναι πολύ σημαντικό την ώρα της επικαιρότητας να δηλώνουμε παρόντες. Πριν ήθελα να πω, γιατί άκουγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα τους συνηγόρους να λένε να διαμαρτύρονται εντονότατα για τη διαρροή προανακριτικού υλικού, ήθελα να ακούσω και τώρα την θέση και την άποψή τους για αυτό που έχει βγάλει η Γιώτα, και συγχαρητήρια βέβαια στην Γιώτα γιατί πρόκειται για μεγάλη επιτυχία. Αλλά ήθελα, επειδή την κατάθεση του αστυνομικού. Η κατάθεση είναι από αλλού. Α, εντάξει. Νόμιζα ότι ήταν από τη Γιώτα. Όχι, ήθελα όμως να ακούσω τους συνήγορους που όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα διαμαρτύρονταν. Θα ήθελα να ακούσω και τη θέση τους για την αποκάλυψη αυτού. Βέβαια, και εδώ είμαστε αύριο να το κάνουμε. Ναι. Πάμε τώρα λοιπόν στο κομμάτι αυτό το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό. Και μάλιστα είναι η διπλή ανησυχία, γιατί λένε οι πληροφορίες ότι ο όλμος αυτός, να πούμε ότι βρέθηκε ένας όλμος σε μια σκαμμένη περιοχή στο λόφο του Φιλοπάπου, κάτω ακριβώς.